Ο γιατρός, ο Παναγιώτης ο Δημοσθένους, είναι και μέλος του Δικτύου Στήριξης Ασθενών. Θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το θέμα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Δημοσθένους. Καλημέρα. Λοιπόν. Ήταν χθες η Παγκόσμια Μέρα Ευαισθητοποίησης για το Long COVID Syndrome, το οποίο ήταν μια αναγκαιότητα γιατί όλο και περισσότερος κόσμος υποφέρει από αυτό το σύνδρομο, το οποίο ουσιαστικά καταστά ένα άνθρωπο που να μην είναι εντελώς ασθενής, αλλά να μην είναι και εντελώς υγιής. Ναι. Ήταν μια αναγκαιότητα που προέκυψε τα τελευταία 3 χρόνια λόγω της πανδημίας, κάτι που προέκυψε γιατί αρκετοί συνάνθρωποι μας ενώ περνούν εύκολα τον κορονοϊό πλέον, μερικοί τους μένουν κάποια συμπτώματα, κάποια κατάλοιπα. Ναι. Όπως κύριε Δημοσθένους, τα κυριότερα και αυτά τα επικρατέστερα που βλέπετε στους long COVID ασθενείς. Αυτά που βλέπουμε συνήθως είναι δύσπνοια, ο χρόνιος βήχας που παραμένει. Βλέπουμε εύκολη κούραση, κόπωση, δηλαδή κάποτε και ορμονικές διαταραχές, όπως διαταραχές του θυροειδούς και της περιόδου, και ταχυπαλμίες. Είναι γιατρέ, πώς μπορεί κάποιος να τα συνδέσει με ασφάλεια με το COVID, δηλαδή ένας ασθενής που πέρασε COVID, μπορεί ας πούμε να αντιμετωπίζει προβλήματα με το νευρικό του σύστημα και να επηρεάζει τον ύπνο του, ή μπορεί να νιώθει αυξημένη κόπωση. Σαν η κόπωση πώς μπορεί να συνδεθεί ας πούμε επιστημονικά και να είμαστε σίγουροι ότι οφείλεται στο COVID. Η ταχυπαλμία. Ναι. Για να την αποδώσουμε ως σύμπτωμα του COVID πρέπει ισχύουν κάποια κλινικά κριτήρια και εργαστηριακά. Δηλαδή πρέπει να έχει ο άλλος να έχει περάσει COVID και μετά να γίνουν και κάποιες εξετάσεις. Πριν να τα αποδώσουμε όλα στην ίωση αυτή του COVID θα προηγηθούν και εξετάσεις. Γι' αυτό είναι και υπήρξε και αναγκαιότητα και δημιουργήθηκαν τα ιατρία COVID όπου γίνονται αντίστοιχες εξετάσεις. Ναι, πρέπει να γίνει και ο καρδιολογικός και ο πνευμονολογικός έλεγχος, ο οποίος γίνεται ή μέσω του προσωπικού γιατρού ή στα ιατρία που έχουν δημιουργηθεί για αυτό τον λόγο. Α, και πού είναι τα ιατρία αυτά, πού τα βρίσκει όποιος επιθυμεί να κάνει τις συγκεκριμένες εξετάσεις, κύριε Δημοσθένου? Στα κρατικά νοσηλευτήρια. Στα κρατικά νοσηλευτήρια. Ναι, τώρα να σας πω κάτι. Τώρα, ας πούμε, παίρνουμε μήνυμα από ένα τηλεθεατή, κύριε Δημοσθένους, για το συγκεκριμένο και λέει ότι εγώ έχω περάσει από τον κορονοϊό εδώ και 1,5 χρόνο. Αλλά μου παρουσιάστηκε θέμα με τον θυροειδή και έχει και ταχυπαλμία. Πιθανόν να εμπίπτει σε αυτούς τους long COVID? Εδώ και 1,5 χρόνο όμως έχει περάσει τον κορονοϊό. Μπορεί να ισχύει αυτό. Μπορεί απλά να αποριθμίστηκε ο θυροειδής του. Γι' αυτό και στα ιατρία υπάρχει συνεργασία μεταξύ πολλών γιατρών, όπως εκτός από παθολόγους, λοιμοξιολόγους, πνευμονολόγους και κάποτε ενδοκρινολόγους. Άρα υπάρχει μια σειρά εξετάσεων που γίνονται για να αποδοθεί όχι σε αυτό. Επίσης, ναι, σίγουρα δεν μπορούμε να προβλέψουμε πότε θα ξεκινήσουν, πότε θα τελειώσουν τα συμπτώματα του long COVID. Ναι. Αυτό είναι και το καλό και το κακό, το ότι μπορεί να βοηθήσει κάποιον άνθρωπο όταν του βάλει μια διάγνωση, να ξέρει γιατί αυτό έχει την κούραση, την απορρίθμιση ή ό,τι άλλο του προκύψει από το σύνδρομο, αλλά δεν μπορεί να το διαβεβαιώσει μέχρι πότε θα είναι αυτό. Ναι, άρα πρέπει να γίνει αυτή η σειρά των εξετάσεων. Και τώρα, αν ο γιατρός μου πει ότι έχω κάνει πολλές εξετάσεις, έχω δώσει πολλά παραπεμπτικά αυτόν τον μήνα, τι να κάνω, να περιμένω? Όχι, ένας που είναι ασθενής εξαιρείται από αυτές τις γενικές μα μπορεί εξετάσεις. Να σου λέει, ναι, άλλο βήχας παραδείγματος χάρη και άλλο να πάω και να πω στον γιατρό δεν μπορώ να κοιμηθώ καλά, που μπορεί να οφείλεται όντως στη διατάραξη του νευρικού μου συστήματος λόγω COVID και να μην μπορώ να κοιμηθώ σωστά. Δηλαδή εδώ το κρίνει και λίγο ο γιατρός. Εδώ πρέπει ο ασθενής να απευθυνθεί στον προσωπικό του γιατρό ή να πάει στα ιατρία long COVID για μια πιο σωστή παρακολούθηση. Κάποτε χρειάζεται και η συμβολή του φυσιοθεραπευτή ή του ψυχολόγου για κάποια συμπτώματα. Τώρα, μέσα στα συμπτώματα του long COVID υπάρχει και η απώλεια της όσφρησης, κύριε Δημοσθένους? Ναι. Στα προηγούμενα στελέχη των ιών ήταν αρκετά περισσότερο, αλλά και τώρα ισχύει το ίδιο. Μειωμένη όσφρηση. Λέω, μειωμένη όσφρηση, εκεί παρατηρούνται αυτά τα συμπτώματα για τους long COVID? Παρατηρούνται βεβαίως. Είναι ένα σύμπτωμα το οποίο προφανώς δεν είναι επικίνδυνο για τη ζωή κάποιου ασθενούς, αλλά προφανώς είναι και κάτι που επιδεινώνει την ποιότητα της ζωής του. Βέβαια. Γιατρέ, να ρωτήσω κάτι. Επειδή
Έχουμε την εντύπωση ότι οι περισσότεροι long COVID ήταν ασθενείς οι οποίοι δημιούργησαν μια ισχυρή λίμωξη, ενδεχομένως να χρειαστήκαν και να νοσηλευτούν όταν νόσησαν με COVID. Αυτό ισχύει ή και κάποιος ο οποίος μπορεί να ήταν και ασυμπτωματικός. Ενδεχόμενα, δεν ξέρω αν φαίνεται μέσα στα στοιχεία που έχετε για αυτές τις 60.000 που υποφέρουμε long COVID. Ενδεχόμενα να είναι μέσα σε αυτές τις κατηγορίες των long COVID. Ναι, μπορεί. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που έχει περάσει άσχημα το COVID ή χρειάστηκε νοσηλεία, ότι αυτός θα του μείνουν και κάποια κατάλοιπα. Κάποιος μπορεί να τον πέρασε ελαφριά, με δύο μέρες πυρετό και να τον πέρασε στο σπίτι. Ναι. Δεν τον ξέρει από αυτόν τον ύπουλο ιό, ο οποίος δημιουργεί ένα καταράχτη φλεγμονή στον οργανισμό, που μπορεί να φέρει στην επιφάνεια κάποια πράγματα που είχε ευαισθησίες ο οργανισμός προηγουμένως. Γιατρέ, προσέξτε, επειδή έχουμε βιώσει και πριν από το COVID και άλλες λοιμώξεις και φλεγμονές στον οργανισμό, αλλά δεν συζητούσαμε για long flu, ας πούμε, ασθενείς. Ποια ήταν η διαφορά τώρα με την νόσο του COVID και έχουμε τόσες πολλές παρενέργειες για τόσο μεγάλο χρονικό διαστημάτα και δεν ξέρουμε και σε ποιους θα μείνει για μια ζωή ή ποιοι ενδεχομένως σιγά σιγά να επανακάμψουν. Ποια ήταν η διαφορά? Η διαφορά ήταν στο είδος του ιού. Ναι. Ο ιός αυτός είναι διαφορετικός από τις γρίπες και σε κάθε στέλεχος του βλέπουμε διαφορετικές εκπλήξεις. Γίνεται αυτές τις μέρες στην Αθήνα το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Παθολογίας, όπου υπάρχει μια ειδική αναφορά στο long COVID για αυτά τα συμπτώματα, για να δούμε τις εξελίξεις και ως ιατρική κοινότητα για να μπορούμε να βοηθήσουμε λίγο παραπάνω. Αντιλαμβάνεστε ότι σε κάτι που είναι καινούριο δεν μπορεί να έχει όλες τις απαντήσεις, αλλά σίγουρα προσπαθείς να το προβλέψεις και το αντιμετωπίσεις σε βάθος χρόνου. Ναι, αλλά δεν πρέπει να υπάρχουν πρωτόκολλα για τους ασθενείς. Δηλαδή, ανάλογα με την κατηγορία, ανάλογα με το κάποιον μπορεί να υποφέρουμε το στομάχι τους, ας πούμε, μακροπρόθεσμα. Άλλοι μπορεί να υποφέρουμε το θυροειδή τους. Άλλοι με το νευρικό τους σύστημα. Δεν πρέπει να υπάρχουν πρωτόκολλα διαχείρισης και να τη χάνουν περίθαλψη σε αυτοί οι ασθενείς, γιατί παραμένουν ασθενείς. Ναι, είναι μια προσπάθεια του δικτύου του long COVID τώρα να δημιουργήσει πρωτόκολλα και μέσω και του συστήματος υγείας να προωθηθούν σε όλους τους γιατρούς, ώστε και η ιατρική κοινότητα και οι ασθενείς ήδη να ξέρουν ότι σε ποιο στάδιο είναι σε αυτή και τη διερεύνηση και τη αντιμετώπιση. Άρα τα πρωτόκολλα είναι κάτι που θα αισιοδοξούμε ότι θα δημιουργηθεί σύντομα. Είναι υπό μελέτη και υπό δημιουργία. Εσείς έχετε ετοιμάσει εγχειρίδια όμως για αυτούς τους ασθενείς που είναι long COVID? Δηλαδή δεν υπάρχει καθοδήγηση πέραν από τον προσωπικό γιατρό που μπορεί να σου συστήσει κάποια συμπληρώματα ή ξέρω εγώ να αλλάξει κάτι στη διατροφή σου? Υπάρχει ένα εγχειρίδιο που να μπορούν να συμβολεύονται και οι ιατρικοί ασθενείς? Υπάρχει ένα εγχειρίδιο που βγήκε όσον αφορά τα συμπληρώματα διατροφής και τον τρόπο διατροφής, το οποίο βγήκε από την Επιστημονική Επιτροπή του Δικτύου του Long COVID και μπορείτε να το βρείτε εύκολα στο διαδίκτυο. Μάλιστα. Μάλιστα. Και στην Κύπρο εντοπίσαμε 60.000 πρόσωπα με Long COVID, κύριε γιατρέ. 60.000 περίπου σε ένα προϋπολογισμό με τα τελευταία στατιστικά. Και παγκόσμια υπολογίζεται ότι είναι 70 εκατομμύρια. Το πρόβλημα δεν είναι 60.000, είναι ότι και κάποιος που θα φύγει από το long COVID, θα έχει αποθεραπευτεί, κάποιος άλλος θα μπει σε αυτόν τον γκρουπ. Γιατί είναι κατανοητό, κάθε 100 άτομα που νοσούν, ο ένας θα αποκτήσει αυτό το long COVID. Και μάλιστα, το πρόβλημα είναι και άλλοι τόσοι που μπορεί να μην γνωρίζουν αυτά που συζητήσαμε σήμερα και δεν πήγαν να κάνουν σε πάρει τις εξετάσεις και δεν το γνωρίζουν, γιατί αυτό είναι ίσως και το μεγαλύτερο. Γιατί είναι κάποτε ελαφριά συμπτώματα. Ακριβώς. Με ρωτάνε που βρίσκουν ακριβώς αυτό το εγχειρίδιο με την καθοδήγηση για τους long COVID, για τις διατροφές και τα συμπληρώματα που να μπορούν να παίρνουν. Είναι στη σελίδα του διεκτήου Long COVID Cyprus, που είναι σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή. Long COVID Cyprus, λοιπόν, να το ψάξουν εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ. Γεια σας, κύριε.